and gentlemen. Can you hear me in the booth? Good morning, Vietnam! Όλα τα κινηματογραφικά νέα και όχι μόνο. Yeah, baby, yeah! I'm the dude. I am the father. E.T. Phone home. I'm so scared. Στο Cinemood με την Πολίνα. You can't handle the truth. This is Sparta. Everybody be cool, this is a robbery. Any of you fucking pricks move, and I'll execute every motherfucking last one of you. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε την προεκλογική μας καμπάνια για να έχουμε στο μικρόφωνο την Υφυπουργό Πολιτισμού. Βέβαια, μετά συνεμούνται να κάνουμε μια ενημέρωση γενική σφαιρική για να δείτε τι κόμμα είμαι. Το κόμμα ΦΟΥΜΠ, άλλη μια φορά στις επάρκειες. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Είμαι χαρούμενη που συμμετέχω σε αυτό το κόμμα. Έτσι, ευχαριστούμε. Ναι. Και εμείς είμαστε. Είμαι θα πολύ χαρούμενοι που σας έχουμε αντιπρόσωπο, εκπρόσωπο και του Υπουργείου Πολιτισμού, τέλος πάντων. Για πείτε μας τι παρουσιάσεις έχουμε. Σας έχω φέρει πολλές ταινίες. Πολλές ταινίες. Εφτά. Δεν μας τρομάζει. Σύνολο, ναι. Δεν μας τρομάζει. Όχι, εφτά. Ναι, ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Νούμερο 1. Mirror, mirror. Mirror, mirror. Ναι. Τι είναι αυτό? Είναι on the wall ή on the floor αυτός? On the wall ή on the floor? Όχι, στο ταβάνι. Στο ταβάνι, εντάξει. Παψτιά. Λοιπόν, είναι το καθρέφτη καθρεφτάκι μου. Wow. Με την Τζούλια Ρόμπερτς που παίζει την κακιά βασίλισσα. Που παίζει τη σταχτοπούτα. Δεν το είπε. Τη χιονάντη. Το ίδιο είναι αυτές όλες. Και τα δύο ωραία γκομενάκια ήταν πολύ μοιάζαν αυτές. Αυτή δεν είναι μια κοιμότανη. Μια κοιμότανη, αυτή είναι κοιμωμένη. Άλλη είναι. Η χιονάντη ήταν πιο προχωρημένη. Έχουν κοιμωμένες, έχουν χιονάτες. Α, και του 7 νάνου. Τώρα νάνου ξέρει, λέμε. Νάνου τώρα στο μάτι. Μπράβο. Δεν ξέρει παραπέρα. Βασίζεται πάνω στο κλασικό παραμύθι των αδερφών Γκριμ. Όταν λέει μαδρεφή τον έπαιρνε αυτός. Τα αδέρφια. Ναι, γι' αυτό ήταν κρίμα αυτός. Παραμύθια. Ωραία, ναι. Για πες. Γυρισμένο όμως σε μια ιδιαίτερα διασκεδαστική βερσιόν του. Μια κακιά και ζυγιάρα βασίλισσα, η Τζούλια Ρόμπερτς δηλαδή, κλέβει τον έλεγχο ενός βασιλείου, εξορίζοντας στο δάσος την πριγκίπισσα Χιονάτη. Δηλαδή είναι συστήν. Που την υποδέεται η Λίλι Κόλινς. Ναι. Η οποία όμως θα συνεργαστεί με 7 πολυμήχανους επαναστάτες. Τους νάνους. Τους νάνους. Να το λέμε αυτό. Ναι. 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 Ναι, δεν γράφει νάνους, τέλος πάντων. Και το εκμεύουμε το συμπέρασμα. Αλλά θα τη βοηθήσουν να κερδίσει πίσω το βασίλειο που δικαιωματικά της ανήκει. Αχα. Τώρα αυτό είναι σε σύγχρονη εποχή, ας πούμε, είναι έτσι παραμύθι φάση και τέτοιο με βασίλεια. Με τέτοιους. Α, δεν γίνεται την εποχή. Με ξυφομάχους και τέτοια. Ορίστε. Όχι, εκείνη την εποχή. Τα κουστούμια είναι. Ναι, αλλά είναι, ξέρεις, οι 7 πολυμήχανοι επαναστάτες είναι hacker που μπαίνουν μέσα στο κεντρικό σερβερ της κακιάς βασίλισσας και τους μπλοκάρουν τη σελίδα και πέφτει το site και, τέτοια και έτσι κερδίζει το βασίλειο. Όχι, από ό,τι κατάλαβα είναι ληστές. Νομίζω, είναι έτσι. Τέτοιο, οι ληστές του δάσους. Πώς ήταν ο Ρομπέντο Δασόν. Κάτι τέτοιο έτσι τους δείχνει. Μάλιστα. Και στρατολογούν και την Χιονάτη, τέλος πάντων, και πιάνουν τον πρίγκιπα. Και στην ουσία η πριγκίπισσα σώζει τον πρίγκιπα. Έχει ρε παιδί μου, love story έχει μέσα, έχει λίγο αυτό, κατάλαβες. Ρομαντικά πράγματα έχει. Ρομαντικά, τι λέει ρε παιδί, έτσι το λένε τώρα Γιώργο. Έτσι, ρομαντικά. Ρομαντικά πράγματα. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, προσέχουμε τι λέμε. Το φίκι φίκι, μπράβο, είναι ρομαντικό πράγμα πλέον. Πριγκιπικά πράγματα. Ωραία. Προχωράμε παρακάτω. Αυτή ξεκίνησε τώρα, έτσι, παίζεται ήδη. Ξεκίνησε, ναι. Έχουν ξεκινήσει για το δάσος αυτή. 5 Απριλίου. Α, πολύ ωραία. Ταινία νούμερο 2. Δεύτερη είναι και αυτή η περιπέτεια, η ναυμαχία, Battleship. Ωραία, που βάλαμε και το τρέιλερ στα παπαγαλάκια. Τι ναι. Παιδί, ναι. Για όπου... πες, είναι αυτό. Είναι η ιστορία που έχουν πάρει από το παιχνίδι, ναυμαχία. Που βάζει εκεί πέρα τα, α, τα καρβάκια σου. Όχι, τη Hasbro, ναι. Τι είναι. Είναι
εμπνευσμένο από το τραπέζο παιχνίδι της Hasbro. Το ξέρετε! Είμαι τεράστιο. Είσαι μεγάλο. Είσαι ενημερωμένο. Είμαι τεράστιο. Πρόεδρε. Είμαι πρόεδρο ή δεν είμαι. Θα σπάσω όλα εδώ μέσα. Ωραία, για πες λοιπόν τι παίζει. Και ζωντανεύει στη μεγάλη οθόνη από το σκηνοθέτη Peter Berg. Ναι. Και η επικών διαστάσεων ναυμαχία με του εξωγήνου γράφει ιστορία το 2012. Σε μια υπερπαραγωγή με πρωταγωνιστέ του Liam Neeson, Alexander Skarsgård. Skarsgård, αυτό είναι ο όνομα. Του τηλεοπτικού True Blood. Skarsgård. Ναι. Το supermodel Brooklyn Decker. Αυτή δεν Στέκερ, καλά το είπε εσύ. Άμα τα βγει, όλα στέκερ γίνονται. Αυτή δεν ήταν που τα είχαμε και δυο με αυτήν παράλληλα. Έτσι, μπράβο, ακριβώς. Την μπερδευτήκαμε μετά και τα αφήσαμε. Ακριβώς. Μπράβο. Και με τις στέκερ μετά για μιλιάρδο. Σου, μην τα λες όλα, ναι. Και νταντάνταν και η Ριάννα. Και η Ριάννα. Η νταντάνταν ποια είναι. Η νταντάνταν. Έχει ξεκινήσει. Να πούμε για το story. Έχει ξεκινήσει και αυτή. Έχει ξεκινήσει, ναι. Ναι, πες έτσι λίγο περιληπτικά. Τι παίζει. Είναι δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, πάλι ξέρω εγώ στην Αμερική. Πραγματοποιούν μια συνηθισμένη άσκηση στα ανοιχτά του Ειρηνικού ωκεανού. Ναι. Εκείνο που αγνοούν όμως είναι πως μια προηγμένη τεχνολογικά εξωγήινη φυλή καιροφυλακτεί κάτω από την επιφάνεια του νερού. Ωραία, μάτσα. Τι λένε, παιδί μου. Είδα τρέιλερ από αυτό, ρε. Που ξεπροβάλλει ένας βράχος, ναι, και πάνε να τον αγγίξουν και δεν είναι. Και... κάνει ένα τείχος αυτό από γύρω του, ουσιαστικά είναι η βάση των εξωγήινων. Αυτό δεν είναι. Των σεξογήινων ή των εξωγήινων. Εξωγήινων είναι, είπα, ρε. Σεξογήινων είπε. Άσε μας τώρα, δεν ξέρει ο πρόεδρος τώρα τι είπε. Λυπάμαι, κύριε πρόεδρε, λυπάμαι. Ανακαλώ. Αμάρτησα. Αμαρτία, μεγάλη αμαρτία. Ταπεινώνω με ταπεινώνω. Έτσι, ταπεινώ σου. Μεγάλη αμαρτία. Ναι, για πες. Και γίνονται διάφορες μάχες, ξέρεις, στη στεριά, στη θάλασσα, στον αέρα. Και μένει να του σώσει ένα καημένο υποβρύχιο διελειμμένο που είναι εντός τη. Του κάστρου αυτού της αόρατης ασπίδας που έχουν βάλει οι εξωγήινοι. Ναι. Οι εξωγήινοι, πρόεδρε, οι εξωγήινοι. Αυτό είπα εγώ. Τι, γιατί πετάγεσαι, παιδί μου, αυτό είπα. Οι εξωγήινοι. Μάλιστα, κύριε πρόεδρε, έχετε δίκιο. Ταπεινώνομαι. Αμαρτία, μεγάλη αμαρτία. Ταπεινώνομαι, μάλιστα. Ωραία, παρακάτω. Λοιπόν, και προχωράμε στις κωμωδίες. Νούμερο 3. Εκ των οποίων δύο είναι ελληνικές. Wow, δεν ξανά είναι. Και μία από αυτές είναι η ταινία Σούπερ Δημήτριος. Σούπερ. Που είπαμε πριν. Και έφτασε στις αίθουσες της Αθήνας. Συγγνώμη, αυτή είναι σαλονικιώτικα, ναι. Σαλονικιώτικα δηλαδή. Τι... Μόνο με 2.000 ευρώ κόστος. Να πληρώσουμε για να τη δούμε. Τρελίσε, ποιος θα πάνε δύο παιδί μου. Ναι, 2.000 ευρώ πάνε εδώ το Σούπερ Δημήτριο. Τι. 2.000 ευρώ δεν ακριβή. Μην την προβληματίζεις, αφού βλέπεις ότι. Θες υπερπαραγωγή, εσύ. Συγγνώμη, κύριε πρόεδρε, ταπεινώνομαι. Αμαρτία, μεγάλη αμαρτία. Μεγάλη αμαρτία. Για τον προπολογισμό έλεγα. Ταπεινώνομαι. Έτσι, μεγάλη αμαρτία. Και που πεζόταν στην διάρκεια του περσινού φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκη. Έτσι. Θεσσαλονίκη. Και κέρδισε το βραβείο κοινού. Α, και έφτασε, ναι, 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 ψηλά, ναι, ναι, παιδιά. Έφτασε, δηλαδή, πολύ ψηλά. Παίζεται στην Αθήνα. Πήρε το βραβείο. Μπράβο. Πήρε και το κοινό. Άντε να χαθεί, μπαίνει μεγάλο. Σε παρακαλώ, παιδί μου. Ταπεινώ σου. Ταπεινώ, κύριε πρόεδρε. Λάθος, μεγάλο λάθος. Με αμαρτία, μεγάλη αμαρτία. Να πούμε για την υπόθεση, μπα. Τον Σούπερ Δημήτριο τον είχαμε. Μας είχε απασχολήσει. Στα πεταχτά. Ναι, άντε, πες. Στα πεταχτά είναι. Είμαστε, βρισκόμαστε σε ένα σουρεαλιστικό παράλληλο σύμπαν. Ναι. Όπου η Θεσσαλονίκη έχει το δικό τη προστάτη υπερήρωα. Τον Σούπερ Δημήτριο. Ο οποίο μπαίνει, ναι, μπαίνει μέσα από ποδηλατόδρομου, πετάει τα αυτοκίνητα έξα. Διάχνει όλου του ταρίφε έξα. Παιδί μου. Ναι. Πηγαίνει στου ταρίφε, του λέει έξα παντά. Μεταφυλισμένο, βέβαια, και αυτό έχει ταυτότητα πώ ήταν ο Σούπερμαν. Αυτό είναι μεταφυλισμένο ω Δημήτρη Χριστοφορίδη, δημοσιογράφο για το περιοδικό Χρυσή Ιερουσαλήμ. Μάχεται για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και το ελληνοχριστιανικό ιδεώδες. Θάλασσα και αλμυρό νερό, να σε ξεχάσω. Και έχουμε και τον κακό, τον Captain Firom. Firom. Και έρχεται για να δείτε. Πολύ καλό. Captain Firom. Πολύ καλό. Είναι χρηματικό, ρε παιδί μου, είναι πολύ. Θυματικός είναι αυτός τώρα. Για να διεκδικήσει αυτό που προσπαθεί να πετύχει εδώ και χρόνια. Να τον αναγνωρίσουν όλοι με το πραγματικό του όνομα. Το όνομα που του αξίζει. Οπότε έχουμε τους δύο ήρωες. Παρασύρονται σε μια σύγκρουση που τσαταλιάζει τα νεύρα του θεατή μέχρι την τελική κορύφωσή της. Σε μια αρχιτυπική μάχη μεταξύ του καλού και του κακού. Ωρε, τι λες τώρα. Woodstock. Σκέκι υπερπαραγωγή. Τι λέω, μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, και πάμε στη Magic Hour, και αυτή η ελληνική. Ναι. Σκηνοθεσία Κώστα Καπάκα και πρωταγωνιστούν Τάσος Αντωνίου και Ρένος Χαραλαμπίδης. Όταν λέμε Καπάκα, 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 γι' αυτό βγήκε τώρα. Είναι Καπάκα. Επίθετο. Προεδρεύστε το επίθετο, κύριε πρόεδρε. Σας παρακαλώ. Αμαρτία, μεγάλη αμαρτία. Αμαρτία. Ναι. Για πες. Τι αφορά.
ο Διομήδης και ο Αριστίδης. Είναι δύο εντελώς διαφορετικοί μεταξύ τους άντρες, συναντιούνται τυχαία και ξεκινάνε μια διασκεδαστική περιήγηση στην ελληνική επαρχία. Αχα. Σε ένα road trip. Ωραία. Για τους δικούς του λόγους, ο καθένας προσπαθεί να ξεπεράσει μια προσωπική κρίση. Ο πρώτος μόλις έχει ανακαλύψει ότι η γυναίκα του τον έχει απατήσει με τον καλύτερό του φίλο. Φύγει, φύγει. Ενώ ο δεύτερος προβληματίζεται για την ματαιωμένη πορεία του ως σκηνοθέτης. Α, πα, πα, ναι, και γίνει. Και μαζί και οι δύο αυτοί περιπλανιούνται και παραδοξολογούν σχετικά με τα βασικά διλήμματα της ζωής και της κρίσης. Μάλιστα. Αντιμετωπίζουν τραγελαφικά, έτσι, τραγελαφικές καταστάσεις. Ναι, 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 ναι. Και έχει χαβαλέ. Και Χαραλαμπίδης φυσικά που σε τέτοιους ρόλους είναι. Ναι. Αλίμονο, αλίμονο. Κούκου. Ωραία. Πάμε στην. Πέμπτη, κατά σειρά. Έτσι. Άναψέ με, λέγεται. Άναψέ με, ρε παιδί μου, αμ' αρέσουν αυτοί οι τίτλοι. Είναι σεξοκομωδία. Άναψέ με, σεξοκομωδία. Αμαρτία, μεγάλη αμαρτία. Νορβηγική. Ταπεινώνουμε, πρόεδρε. Ταπεινώσου, παιδί μου, μεγάλη αμαρτία. Είναι σκηνοθέτης, είναι ντοκιμενταρίστρια. Είναι η Γιάννικε Σίστατ Γιάνκοψεν. Όχι, παραγία μου, το πει. Μα πήρε λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου, να το έχουμε. Έγραψε και σκηνοθέτησε αυτήν την ταινία, την πρώτη ταινία, που βασίζεται στο μόνιμο μυθιστόρημα της βραβευμένης νορβηγίδας συγγραφέως Ολάουγκ Νίλσεν. Αυτή ήταν πιο εύκολη. Δεν θα διαλέγεις τέτοιες ταινίες, δεν σε έχω πει. Νορβηγικά, δηλαδή με αυτά τα νορβηγικά. Ναι, τέλος πάντων. Είναι λίγο. Έχει κερδίσει βραβεία σεναρίου στο Tribeca Film Festival και καλύτερο σκηνοθετικού ντεμπούτο. Ωραία. Στο φεστιβάλ της Ρώμης. Λοιπόν, άστα αυτά, παιδιά. Και παρακολουθεί. Μπες στο ζουμί. Παρακολουθεί τη σεξουαλική αφύπνιση της 15χρονης Εφέρειας Άλμα. Άλμα επί κοντό, άλμα εις ύψος και τα λοιπά. Ό,τι άλμα βρει, καλό είναι, ρε παιδί μου. Μπράβο. Άξερα, τα παιδιά. Παιδιά. Μπράβο, αμαρτία, αμαρτία, μεγάλη αμαρτία. Ξέρω, πρόεδρε, ταπεινώνομαι. Ταπεινώ σου, παιδί μου, είναι αμαρτία. Η οποία παραπέει ανάμεσα στη βαρετή πραγματικότητα της μικρής της πόλης και στις ερωτικές φαντασίες με το ωραιότερο αγόρι του σχολείου. Μόνο με αγόρια. Είναι 15 χρονών, έτσι. Αμαρτία, μεγάλη αμαρτία. Δηλαδή, ταπεινώνομαι εκ μέρους της, πρόεδρε. Ταπεινώσω εκ μέρους της, αγόρι μου, μπράβο. Αμαρτία. Λοιπόν, το ωραιότερο αγόρι του σχολείου είναι ο Αρτούρ. Και θέλει τον. Είναι ερωτευμένη, ξέρω εγώ, μαζί του. Και το μόνο που θέλει είναι να κάνει σεξ. Τέλος πάντων. Με τον Αρτούρ. Περνάει ώρες τηλεφωνώντας ερώς γραμμές. Αμαρτία. Φέροντας τη μητέρα της σε απελπισία. Κυρίως όμως χάνεται σε ονειροπολήσεις και φαντασιώσεις που πολλές φορές δυσκολεύεται να διαχωρίσει από την πραγματικότητα. Αυτή θα τη δούμε οπωσδήποτε. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Αλλά υπλοκή. Το αστείο είναι ότι συναντάται με τον Άρτουρ και καταλήγει σε παρεξήγηση. Η Άλμα γίνεται το περίγελο του σχολείου της και οι φίλες της την εγκαταλείπουν. Αμαρτία, μεγάλη αμαρτία. Όχι. Είναι ειλικρινές, αυθόρμητο και ζωντανό, παραμένει όμως τρυφερό παρά το ευαίσθητο θέμα του. Ποιο ευαίσθητο θέμα, αφού έχει μέσα αυτό, ποιο είναι πολύ ευαίσθητο. Είναι τρυφερό. Αμαρτία, ναι, μεγάλη. Αναρνά και γάλα. Τι συμβαίνουν. Δόξα τω Θεώ. Ταπεινό σου, παιδί μου, ταπεινό σου. Ταπεινώνομαι, πρόεδρε. Αμαρτία, μεγάλη αμαρτία. Λοιπόν, κι άλλο. Η έκτη. Η έκτη ταινία. Και αυτό έχει ζουμερό τίτλο. Είναι στη συνέχεια της Πέμπτης. Ναι. Οίκος Ανοχής. Καλέ! Με ρώτησες! Πάψε, αμαρτία, παιδί μου. Γνωρίζω, πρόεδρε, γνωρίζω, ταπεινώνω. Ταπεινώσου, παιδί μου, ταπεινώσου. Είναι γαλλική. Γαλλική. Très bien, magnifique. Παιδιά, αυτό το πράγμα με τη Γαλλία, τελευταία βγάζει πολύ ωραίες ταινίες. Θα το δω αυτό γιατί. Και προτελευταία πάλι καλά σε βγάζει. Ναι, εντάξει, δόξα τω Θεώ. Ναι, για πες. Λοιπόν. Τι αφορά τώρα αυτό το. Είναι σκηνοθεσία Bertrand Bonello. Ναι, δεν μπορώ να φανταστώ. Και μετά από εκτενή για το. Είναι μετάβαση. Κάτσε τώρα, πώς να το πω. Μετά από εκτενή ιστορική έρευνα, μισό λεπτό. Ο προβοκάτορας του γαλλικού σινεμά Bertrand Bonello μεταφέρει σε εικόνες το τέλος. Είναι το τέλος εποχής του ρομαντισμού και χνηλατεί το μονοπάτι για την αποκάλυψη μιας γυναικείας ψυχοσύνθεσης που μοιάζει αιώνα σταμένη. Πώς το πες αυτό το τελευταίο, πώς το πες. Πώς μη το πεις. Βασικά, μαρτυρεί τη μετάβαση. Δείχνει, ας πούμε, τον Νίκο Ανοχής πώς ότι θα πάει να κλείσει μετά από το. Κρίση και στα αυτή, τέλη κρίση. Του 19ου αιώνα. Για να περάσουμε στη βιομηχανική πραγματικότητα του 20ου. Ναι, το story θα μας το πεις. Γι' αυτό δείχνει, ρε παιδί μου. Πρόεδρε, δεν παρακολουθείς και είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Αμαρτία, μεγάλη αμαρτία. Ταπεινώσου, πρόεδρε. Δείχνει τον Νίκο Ανοχής που προσπαθεί να επιβιώσει με τα βίας από τον οικονομικό μαρασμό και τους ποικίλους κινδύνους της Πολωνίας στην Belle Époque του Παρισιού. Belle Époque. Αυτό. Αμαρτία, μεγάλη αμαρτία. Ταπεινώνομαι, τέκνον.
Λοιπόν, και πάμε πίσω από τις κουρτίνες, λέει, του ποπλανητικού μπορντέλου, παρακολουθούμε την καθημερινή ζωή των εκδιδόμενων κοριτσιών που αποτυπώνεται ως ένα ποιητικό δοκίμιο με μυστικιστική χρειά. Τσόντα δηλαδή. Μην είσαι τέτοιο άνθρωπο, παιδί μου. Μην είσαι αμαρτία. Ταπεινώνομαι πρώτα. Ταπεινώσου, παιδί μου, το αμαρτία. Μεγάλη αμαρτία. Λοιπόν, πάμε και στην 7η. Το μικρό σπίτι στο δάσο. Το σπίτι από το λιβάδι πήγε στο δάσο. Μην φύγει, ναι. Για πάμε. Τι είναι αυτή τώρα, τι αφορά. Πάλι είναι σε αμερικανική είναι. Έχουμε μια ανέμπελη παρέα 5 φίλων από το κολέγιο. Πάνε εκδρομή. Είναι θρίλερ, είναι τρόμου βασικά. Πάνε εκδρομή. Αυτό που σου αρέσει, Βασίλη. Πάνε εκδρομή το Σαββατοκύριακο σε ένα μικρό σπίτι κάπου στο δάσος. Οχ, το είδα το τρέιλερ. Ναι, ναι, το είδα το τρέιλερ. Εντάξει. Ναι, τα φιλαράκια επιδεικνύουν την κλασική αφελή συμπεριφορά θύματος και μια παρέλαση τρομακτικών και υπερφυσικών πλασμάτων ξεκινάει πανηγυρικά. Αρχίζουν να σκοτώνονται εκεί πέρα. Το περίεργο είναι ότι θα μπει στο παιχνίδι μια ομάδα τεχνικών που από τον πύργο ελέγχου παρακολουθούν όλοι τους αυτή τη σφαγή. Τι αεροδρόμιο είναι το σπίτι στο λιβάδι, στο δάσος. Μα είναι τώρα τραγική κατάσταση. Τι, δεν τα είναι δασοφύλακες, ξέρω. Αυτά τα θρίλερ δεν τα βαρέθηκαν τώρα, δηλαδή. Αστάδια, εντελώς δηλαδή. Αμαρτία, μεγάλη αμαρτία. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Λοιπόν, αυτά ήτανε. Αυτά. Έχουμε τίποτα κουσκουσάρικα και τέτοια να σχολιάσουμε για τον Αντάβο. Όχι, όχι. Α, όχι. Πολύ ωραία. Μετά από τόσες τσόντες που δεν σχολιάσαμε. Για να πάμε βόλτα είμαστε, πλάκα μου κάνεις. Αμαρτία, μεγάλη αμαρτία. Τέκνον μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πολυνάκη μας. Τα σινεμούτ, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώσανε. Συνεχίζουμε αφού ακούσουμε κάποια τραγουδάκια να κάνουμε και κάνει τσιγάρο σαν ανθρώποι. Προγραμματικές δηλώσεις. Ναι, βεβαίως. Ανέλθουμε. Προεδρικό τσιγάρο. Βεβαίως, με τις προγραμματικές δηλώσεις του κόμματος. Κυρίες και κύριοι. Γεια σας. Γεια σας.